Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε την αποβίβαση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και την προσπάθεια των Ελλήνων να τον σταματήσουν στο Νεόκαστρο, στο Μανιάκι, τη Δραμπάλα και τους Μήλους. Ταυτόχρονα όμως, ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς, γνωστός ως Κιουταχής, ετοιμαζόταν να εισβάλλει στη στερεά Ελλάδα. Με μια πανίσχυρη στρατιά 30.000 ανδρών, ο Κιουταχής ξεκίνησε από τη Λάρισα στα τέλη του Φεβρουαρίου του 1825. 10.000 έστειλε να κυριεύσουν την Άμφισσα, ενώ με τους υπόλοιπους 20.000 έφτασε μπροστά στο Μεσολόγγι στις 15 Απριλίου, ξεκινώντας έτσι τη δεύτερη πολιορκία. Στο Μεσολόγγι, οι Έλληνες γνώριζαν τις κινήσεις του και είχαν ήδη οργανωθεί. Στο εσωτερικό της πόλης βρίσκονταν περίπου 3.500 άνδρες, άριστοι πολεμιστές από την Ήπειρο και την Αιτώλο Ακαρνανία και 12.000 γυναικόπαιδα. Το φρούριο της πόλης, μετά την πρώτη πολιορκία, είχε βελτιωθεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, κατόπιν προσπαθειών του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, του Λόρδου Βίρονα και του μηχανικού Μιχαήλ Κοκκίνη. Η Τάφρος έγινε βαθύτερη, ο μικρός περίβολος ενισχύθηκε με πύργους, πάνω στα οποία τοποθετήθηκαν 48 τηλεβόλα και 4 βομβοβόλα. Ταυτόχρονα, οι γύρω νησίδες της λιμνοθάλασσας, όπως το Βασιλάδι, η Κλίσοβα, ο Ντολμάς και το Αιτωλικό, είχαν οχυρωθεί με μικρές φρουρές. Ο Κιουταχής, με το που έφτασε μπροστά στο Μεσολόγγι, ξεκίνησε αμέσως την κατασκευή χαροκομμάτων, ενώ ο Οθωμανικός στόλος έδεσε στον Άγιο Σώστη. Τα πρώτα χαρακόμματα σκάφτηκαν σε απόσταση 600 μέτρων. Ταυτόχρονα, η ανταλλαγή βολών πυροβολικού ήταν αδιάκοπη, καθώς ο στρατός του Κιουταχή ήταν εξοπλισμένος με 5 πυροβόλα, 2 όλμους και 2 βούζια. Παρά τις συνεχείς εξόδους που πραγματοποιούσαν οι πολιορκημένοι με γιαταγάνια και πρώιμες χειροβομβίδες, τα χαρακόμματα πλησίαζαν όλο και πιο κοντά. Ως προς τις 10 Μαΐου, τα χαρακόμματα είχαν πλέον φτάσει σε απόσταση βολής του Φεκίου. Ο σφοδρός αγώνας δεν διεξαγόταν μόνο με κανόνια και γιουρούσια, αλλά και κάτω από τη γη με ανατινάξεις λαγουμιών. Η κατασκευή υπόγειων στοών, λαγούμια και η ανατίναξή τους υπήρξε βασική πολεμική τακτική και για τους δύο αντιπάλους. Από την πλευρά των επαναστατών, στην κατασκευή υπόγειων στοών διακρίθηκε ο Κώστας Χορμόβας, ο οποίος έκτοτε έμεινε γνωστός ως Λαγουμιτζής. Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ο Κιουταχής διέταξε την κατασκευή ενός μεγάλου χωμάτινου τείχους, το οποίο άρχισαν να σμπρώχνουν προς το Μεσολόγγι, είτε ως προκάλημα απέναντι στα ελληνικά κανόνια, είτε ως εξέδρα για να πηδήσουν πάνω στα τείχη του Μεσολογγίου. Οι πηγές δίστανται σε αυτό το σημείο, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι οι Έλληνες το ανατίναξαν χρησιμοποιώντας λαγούμια, ενώ άλλοι ότι με βολές πυροβολικού από τα πλάγια ανάγκασαν το εγχείρημα να εγκαταληφθεί. Στα μέσα Ιουλίου, τα χαροκόμματα του Κιουταχή είχαν πλέον σφίξει το Μεσολόγγι, ιδιαίτερα στο τμήμα της Μεγάλης Ντάπιας. Οι Έλληνες, ως απάντηση, έστεισαν δεύτερη γραμμή άμυνας πίσω από τα τείχη. Την αυγή της 21ης, οι Τούρκοι ανατείναξαν λαγούμι κάτω από τον προμαχόμενο του Φραγκλίνου και πραγματοποίησαν γενική επίθεση στην πόλη. Οι Έλληνες, σύμφωνα με το σχέδιο, υποχώρησαν στην δεύτερη θέση άμυνας, ενώ οι Τούρκοι ύψωναν ήδη τις πρώτες σημαίες στον τοίχο. Ακολούθησε λυσόδης αγώνας και συνεχείς τουρκικές έφοδοι, μάταια όμως. Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν στα χαρακόμματα, αφήνοντας πίσω 1.500 νεκρούς και τραυματίες. Αντίστοιχα, οι ελληνικές απώλειες ήταν ελάχιστες. Στα τέλη Ιουλίου, οι Μεσολογγίδες πήραν διπλή χαρά. Ο ελληνικός στόλος, υπό τον Μιαούλη, έσπασε τον ναυτικό αποκλεισμό και ανεφοδίασε την πόλη. Ενώ ταυτόχρονα ο Καραϊσκάκης και ο Κίτσος Τζαβέλας κατέφτασαν από την Άμφισσα με 3.000 άνδρες για να λύσουν την πολιορκία. Έπειτα από συνεννόηση, οι Έλληνες πραγματοποιούν νυχτερινή συντονισμένη εξόρμηση, χρησιμοποιώντας την συνθηματική λέξη τσεκούρι ώστε να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον μέσα στο σκοτάδι. Ο ευνηδιασμός ήταν τέτοιος που ο Καραϊσκάκης με τους άνδρες του κατάφερε να πλησιάσει τη σκηνή του Κιουταχή, βρέθηκαν όμως μπροστά σε 2.000 Οθωμανούς οματοφύλακες και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν για να μην κυκλωθούν. Οι Οθωμανοί μετρούσαν 2.000 νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι Έλληνες 9 νεκρούς από το σώμα του Καραϊσκάκη. Στις 7 Αυγούστου, το Μεσολόγγι ενισχύεται με τα σώματα του Κίτσου Τζαβέλα και του Φωτομάρα μαζί με 1.300 άνδρες, ενώ ταυτόχρονα από το τουρκικό στρατόπεδο αποχωρούν οι Αλβανοί λόγω των στερήσεων και των κακουχιών. Οι πρώτες βροχές του φθινοπόρου πλημμυρίζουν τα χαρακόμματα και αναγκάζουν τον Κιουταχή να αποσυρθεί στις αρχικές θέσεις. Η πολιορκία είχε ουσιαστικά λυθεί. Το κανάλι μας θα καλύψει όλες τις σημαντικές μάχες της Επανάστασης του 21, αλλά και της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πατήστε εγγραφή. Είμαστε η Ιστορία Γκρέκια και θα τα πούμε την επόμενη φορά.